Το ασφαλιστικό και το φορολογικό των ελεύθερων επαγγελματιών δεν είναι τόσο τραγικό όπω υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ο πρόεδρο τη Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Δράμα Σόφονα Μουρμούρη. Για τον λόγο αυτό δίνει και σχετικά παραδείγματα αναφορικά τόσο με το ασφαλιστικό σύστημα όσο όμω και με τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Για το φορολογικό σύστημα, ο κ. Μουρμούρη σημειώνει μεταξύ άλλων. Υπάρχει μια σύγχυση με το τι γίνεται ακριβώ με την εφορία και τι γίνεται με το ασφαλιστικό. Να τα πιάσουμε από την αρχή. Ασφαλιστικό μέχρι 20.000 κέρδη, το, η φορολογία η, με βάση τα στοιχεία τα σημερινά είναι 22%. Άρα σημαίνει ότι ήταν 29, πήγε 22, είναι και λιγότερο. Από τις 20 μέχρι 30.000 είναι 29% και αν κάποιος γερός να είναι κερδίζει παραπάνω από 30, εκεί πάει 30 και ας το σκεφτεί. Αυτούς που εκπροσωπώ εγώ όμως, αν ακούνε 20.000 κέρδη, μάλλον κοιμάνεται πολύ καλά και είναι πολύ ευτυχισμένοι. Άρα για το 90% των ελευθερών επαγγελματιών που η Ομοσπονδία εκπροσωπεί, είμαστε σε ένα ποσοστό 22% για την εφορία. Παράλληλα, ο κ. Μουρμούρη, αναφερόμενο στο ασφαλιστικό και γενικότερα στην κατάσταση που επικρατεί, σημειώνει ότι τα μέτρα δεν είναι αυτά που είναι δύσκολα. Αυτό το οποίο κάνει να φαίνονται δύσκολα είναι ότι δεν υπάρχει ρευστό στην αγορά. Από τι 1 η 1 του 2017 με βάση το καινούργιο νομοσχέδιο, τα πράγματα αλλάζουν. Και εκεί είναι καλύτερα και πιο ευνοϊκά για τον ελεύθερο επαγγελματία. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι τα κέρδη από την επιχείρηση, 27%. Άρα, αν έχουμε το κέρδος που είπαμε των 10.000 ευρώ ή των 20.000 ευρώ, σημαίνει 22 συν 27, 49%. Και συν κάποια άλλα που έχουμε εισφορές και τέτοια, πάμε στο 50, 53, 55%. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιο δεν την πιστεύει, γιατί λέει ο Μουρμούρη, α ψάξει μέσα του νόμου, α τα διαβάσει και θα δει. Κλίμα ότι κάτι γίνεται και είναι χειρότερο. Υπάρχει. Αλλά αυτό δεν είναι ότι τα μέτρα που, έχουμε, που υπάρχουν σήμερα είναι χειρότερα από τα χθεσινά. Απλά η οικονομία δεν πάει καλά. Και μάλιστα, όσο πιάνει την κατηφόρα και τρέχει το αυτοκίνητο περισσότερο και πα για, για τον κρεμό, τόσο νομίζει ότι ξέρει ότι αδειάζει τι έπεισε γιατί την παίρνει κάποιο άλλο τα λεφτά. Ή σου έχει πάρει κάποιο, α πούμε, τα φρένα. Εντάξει. Αυτή είναι η διαδικασία και πιστεύω ότι. Α το ψάξουν για να δουν ότι αυτά που λέμε δεν είναι. και καμιά φορά μάλλον δεν διαψεύθηκαν γιατί τα λέει η Ομοσπονδία. Ό,τι ξέρουμε, αυτό λέμε και όπω υπάρχει ο νόμος.